Αγαπητοί συνάδελφοι, η Δημοτική Αρχή από το 2014 που ανέλαβε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου μας, μαζί με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων και τα σωματεία τους, διεκδίκησε την πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων με πλήρες ωράριο, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, την άμεση μονιμοποίηση επομένως όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ πριν και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα υλοποιούν κατά γράμμα τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπέζοντας και κρατώντας σε ομοιρία χιλιάδες κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου. Και πριν, θυμόσαστε ότι ήταν, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, ήταν με την αίθουσα. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολύμορφες κινητοποιήσεις των εργαζομένων με τη στήριξη και τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής για να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο αίτημα. Η χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία τους πρέπει να καταβάλλεται από την κυβέρνηση και το κράτος και όχι να την καλύπτει ο Δήμος μας από ίδια έσοδα, να ξαναπληρώνει δηλαδή ο πατραϊκός λαός που ζει στην ανεργία και τη φτώχεια. Η μόρφωση και η υγεία των παιδιών μας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και δεν θα δεχτούμε παραπέρα επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων όπως ζητούν οι κυβερνήσεις. Αρκετά πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει ο λαός τις αντιλαϊκές πολιτικές τους. Στο Δήμο μας λειτουργούν 264 σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν πάνω από 30.000 μαθητές. Πέρσι, σε συνθήκες πανδημίας, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 177 σχολικές καθαρίστριες, εκ των οποίων 59 μερικής απασχόλησης. Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας για 190 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή πήρε την πρωτοβουλία και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση μετατροπής των 59 συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για το σχολικό έτος 2020-2021, και το οποίο το ψηφίσαμε. Για την μισθοδοσία και την ασφάλιση των εργαζομένων, ο Δήμος από τον προϋπολογισμό του κατέβαλε 489.700 ευρώ. Ακολουθεί και το επισυναπτώμενο έγγραφο της Διεύθυνσης των Διοικητικών για το ιστορικό πρόσληψη των καθαριστριών. Για το επόμενο σχολικό έτος, οι υπηρεσίες μας εσόφυλαν με βάση τις ανάγκες μας, έχουν ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο την έγκριση 232 σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχόλησης, χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι προσλήψεις αυτές, χωρίς να γνωρίζουμε τον ακριβό αριθμό που θα εγκριθεί, θα γίνουν με προκήρυξη αφού εγκριθεί πρώτα η σχετική οικία για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως έχουμε πει και προηγουμένως. Να σας γνωρίσω ότι στις 4 του Ιούνιου, που ήταν στην Πάτρα ο κύριος Πέτσας, για μία σειρά ζητήματα για τα οποία είχε έρθει στην πόλη μας, το κυρίαρχο ζήτημα στη συνάντηση που είχαμε και στο οποίο του δόθηκε και σχετικό υπόμνημα, ήταν το θέμα των καθαριστριών, των σχολικών καθαριστριών, όπου επανήλθαμε σε αυτό το θέμα, το οποίο το βάζουμε σε κάθε συνάντηση που έχουμε με το Υπουργείο και το προηγούμενο και το σημερινό αυτής της κυβέρνησης και φυσικά και με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου αναλύθηκε πάλι αυτή η κατάσταση που έχουμε και αυτό το οποίο δυστυχώς συναντούμε είναι ότι δεν γίνεται δεκτή χωρίς να προσδιορίζουν ακόμα το τι σκέφτονται να κάνουν και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, αλλά δεν είδαμε διάθεση να προσεγγίσουν αυτό το θέμα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα περιμένουμε αυτές τις μέρες, ούτως ή άλλως θα ανακοινωθεί γενικότερα η στάση της κυβέρνησης στο σύνολο των Δήμων το τι θα κάνει με τις σχολικές καθαρίστριες. Από τις καθαρίστριες που έχουμε στο σχολείο μας, οι 80 κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και το οποίο έχετε και το σχετικό έγγραφο
του Συλλόγου του Σωματείου Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων και λοιπόν εργατοϊπαλλήλων του Δήμου Πατρέων, και το οποίο οι 80 κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου ζητούν να συνεχίσουν την εργασία τους μετά τη λήξη της σύμβασή τους που έληξε 30 έκτου του 2021, με προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κύριες αγωγής τους, που συνεχίζεται στις 11 Δεκάτου του 2021. Επιπλέον, ετούνται την αποδοχή μας για να συζητηθεί η υπόθεση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Για την αίτηση αυτή των ασφαλιστικών μέτρων, η νομική υπηρεσία μας παρέδωσε τη γνωμοδότησή της, μιας και είμαστε υποχρεωμένοι να τη ζητήσουμε, η οποία είναι αρνητική τόσο για το περιεχόμενο της αίτησης, όσο και για την παρέκταση της αρμοδιότητας του υπόψιου δικαστηρίου. Επισυνάπτεται και η γνωμοδότηση που την έχετε στα χέρια σας. Πάγια θέση μας είναι οι εργαζόμενοι να προσφέρουν την εργασία τους με μόνιμη σχέση εργασίας και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ανάλογες αποφάσεις έχουμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σύνολο των εργαζομένων στους Δήμους, όπως επίσης και για το σύνολο των υπόψη σχολικών καθαριστριών. Εμπόδιο στις αποφάσεις μας είναι ασκούμενες πολιτικές διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, και ως εκ τούτου έχουμε και την ομοιρία των εργαζομένων. Η Δημοτική Αρχή και πιστεύω και το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τους εργαζόμενους, τα σωματεία τους και το εργατικό κέντρο της πόλης μας, να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις για να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες του Δήμου. Αυτό που προτείνουμε να ψηφιστεί είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, ο Δήμος Πατρέων, αναγνωρίζοντας ότι η παραμονή στις θέσεις εργασίας είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, καθώς και ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες του Δήμου και ότι πρέπει να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αποδέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 8 Εβδόμου του 2021, αύριο δηλαδή, αποδεχόμενη παράλληλα τη συζήτηση αυτό στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Επίσης, να παραστούμε επί της κύριας αγωγής, η οποία συζητείται στις 11 Δεκάτου του 2021.